Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια συνάντηση πολύ σημαντική. Και είναι μια συνάντηση πολύ σημαντική γιατί θα μιλήσουμε για κάτι σπουδαίο, που συχνά το ξεχνάμε. Συχνά δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει να του δίνουμε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή πόρη για την καθημερινότητά μας. Πιστεύω σε κάτι πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θέλω να πω δύο λόγια. Η ποιότητα της δημοκρατίας την οποία βιώνουμε, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, άρα το αποτέλεσμα που ακουμπάει τις ζωές κάθε μίας και καθενός από μας, έχει να κάνει με ένα πράγμα. Με το πόσο ενημερωμένοι είμαστε. Είναι χρέος του πολιτικού όχι μόνο να εργάζεται ως υπηρεσιακός παράγων, γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά. Χρέος του πολιτικού είναι η λογοδοσία και η συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση των πολιτών. Γιατί ενημερωμένος πολίτης σημαίνει καλός πολίτης. Καλός πολίτης σημαίνει καλή επιλογή των πολιτικών. Αυτό που θέλουμε μέσα από αυτή τη λογοδοσία είναι να κριθούμε. Αυτό που επιζητούμε μέσα από τη λογοδοσία είναι αφενός μεν η μία κατεύθυνση της πράξης να γίνει γνωστό το τι σημαίνει αυτό το εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας και αφετέρου να κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είναι η δεύτερη εδώ, κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη από τις τρεις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας, που όπως είπα και στην πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Αγρίνιο, αποτελούν την οφειλόμενη λογοδοσία για το ΕΣΠΑ, που ολοκληρώνεται και ουσιαστικά τελειώνει, να το πω έτσι, στο τέλος αυτού του χρόνου. Είναι όμως και κάτι παραπάνω. Είναι μια πρωτοβουλία προκειμένου να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε ΕΣΠΑ και να κατανοήσουμε πραγματικά την αξία που έχουν για μας και την κοινωνία και τον τόπο μας τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Και λέω δράσεις γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για έργα σε αυτόν εδώ τον τόπο Όλων των συμπολιτών μας, το μυαλό πάει σε πίσα, πάει σε ρέματα, πάει σε αυτά τα οποία αποτελούν την καθημερινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΕΣΠΑ είναι κάτι πολύ παραπάνω από όλα αυτά και θα το εξηγήσω. Όλο αυτό το σκηνικό πρέπει και οφείλει να αλλάξει. Στο παρελθόν έγιναν πάρα πολλά λάθη και αυτά τα λάθη δυστυχώς τα πληρώσαμε και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, γνωρίζοντας επί χρόνια μια πολύχρονη στασιμότητα και υπανάπτυξη και τελικά μια απόκληση και όχι μια σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέξτε, αυτό είναι ευθύνη εθνική, είναι ευθύνη περιφερειακή, είναι ευθύνη τοπική. Τα τελευταία χρόνια όμως νομίζω πως όλοι έχουμε γίνει πιο όριμοι ως προς τη διαχείριση αλλά και την αξιοποίηση των κοινοτικών αλλά και εθνικών πόρων. Και αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται σήμερα πλέον και στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ένα πρόγραμμα με το οποίο καταφέραμε πολλά τα τελευταία 4 χρόνια. Καταφέραμε όχι μόνο να επιταχύνουμε για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρειά μας, αλλά και να το βελτιώσουμε, να το στρέψουμε στην κατεύθυνση των αναγκών της ίδιας της κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές σχεδιάζεις κάτι για το μέλλον. Και στην πορεία συμβαίνει κάτι που σου στρέφει την προσοχή αλλού ή που επιτάσσει τη διαδικασία προσαρμογής. Και εκεί αξιολογήσε αν λειτουργεί σωστά. Στη δυνατότητά σου δηλαδή να προσαρμοστείς στις συνθήκες. Ως προς την επιτάχυνση, δεν θα σας κουράσω με νούμερα γιατί θα κουραστούμε αρκετά μετά από τις τοποθετήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων που αξίζει, ξαναλέω, να παρακολουθήσουμε. Επιμένω στην ανάγκη ενημέρωσης
Γιατί όπως είπα ξανά, ενημερωμένος πολίτης σημαίνει σωστός πολίτης και άρα σωστή επιλογή. Ως προς την επιτάκυνση, δύο στοιχεία. Τον Ιούλιο του 2019, οι δαπάνες του επιχειρησιακού προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας ήταν στο 20%. Αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Τώρα που μιλάμε, αγγίζουν το 90%. Δεύτερο στοιχείο. Τα συμβασιοποιημένα έργα του ΕΣΠΑ τον Ιούλιο του 2019, προσέξτε, το πρόγραμμα ήταν 2014-2020, έτσι, για να ξέρουμε γιατί χρόνους μιλάμε. Άρα, τα συμβασιοποιημένα έργα τον Ιούλιο του 2019 ήταν 285. Ξέρετε πόσα είναι σήμερα? Είναι 7.498. Οι αριθμοί τα λένε όλα. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτές τις φάσεις το μέγεθος της δουλειάς που έγινε μέσα σε αυτά τα 4 μόλις χρόνια. Ως προς τη βελτίωση και την αξιοποίηση του προγράμματος υπέρ της κοινωνίας, θα σταθώ σε ένα παράδειγμα, γιατί αναφέρθηκα στην προσαρμοστικότητα. Στην αμεσότητα λοιπόν θα αναφερθώ, με την οποία στρέψαμε 50 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μας που επλήγησαν από την πανδημία, αλλά και να διασώσουμε θέσεις εργασίας. Δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Σώθηκαν θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας οι οποίες επέτρεψαν στη Δυτική Ελλάδα από πρωταθλήτρια στην ανεργία να είναι πρωταθλήτρια της καταπολέμησής της. Από 26% αυτή τη στιγμή, το πρώτο τρίμηνο του 23, να βρισκόμαστε κάτω από 10%. Είμαστε εκεί που θέλουμε? Όχι. Δείχνει όμως τι ακριβώς αποτέλεσμα είχε η πολιτική που εφαρμόστηκε μαζί με άλλες, φυσικά, συμπληρωματικά. Ταυτόχρονα όμως, διαθέσαμε και 20 εκατομμύρια ευρώ να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας την εποχή της πιο μεγάλης ανάγκης. Και θα ρωτήσει κάποιος, πώς 20 εκατομμύρια ευρώ εκχωρήθηκαν στην ελληνική πολιτεία για να κάνει τι? Να απαντήσει σε μια τεράστια πρόκληση. Προσέξτε, δεν περάσανε 10 αιώνες. Πέρυσι ήταν μόλις που είχαμε COVID. Πέρυσι ήταν μόλις που χρειαζόμασταν, και έχουμε ακόμα δηλαδή, αλλά είχαμε τη μεγάλη κρίση. Χρειαζόμασταν γιατρούς και νοσηλευτές, ναι ή όχι? Ναι, τους χρειαζόμασταν. Τι κάναμε? Είπαμε δεν είναι δικιά μας δουλειά, ας απαντήσει το κράτος? Όχι. Δώσαμε ένα σοβαρό κομμάτι του ΠΕΠ, του προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας, του ΕΣΠΑ μας δηλαδή, για να πούμε ναι στο κράτος, πάρε αυτά για να προσλάβεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και το κάναμε. Και σταθήκαμε εκεί, στην πρώτη γραμμή της μάχης που έδινε η πατρίδα μας. Αξιοποιήσαμε λοιπόν το ΕΣΠΑ για αυτό που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε. Και είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό. Μέσα λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όλα αυτά που σας λέω δεν έγιναν σε μια εποχή ουδέτερη και πολιτικά και ουσιαστικά. Ήταν μια περίοδος κρίσης, ήταν μια περίοδος που ακολουθήθηκε από πληθωριστική κρίση, από ενεργειακή κρίση και κρίση που ζούμε ακόμα. Καταλάβαμε λοιπόν όλοι, ή οφείλουμε να καταλάβουμε, ότι το ΕΣΠΑ δεν είναι ένα ακίνητο τοτέμ, κάτι το οποίο έχει μια σφραγίδα με τα αστεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα σκουβάς με λεφτά. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα εργαλείο που θα προσαρμόζεται στους καιρούς και θα απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας. ΕΣΠΑ και έγινε λοιπόν, και αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά έγινε, αλλά δεν έγινε εύκολα. Το ξέρετε κι εσείς, εδώ στην Ηλία, έναν τόπο που παρά τα μεγάλα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, για πολλά χρόνια δεν μπορούσε και δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί η δυναμική του. Εδώ και αρκετά χρόνια όμως, και τώρα ήδη φαίνονται τα πρώτα βήματα, οι πρώτες εικόνες, όλα άρχισαν να αλλάζουν. Νομίζω πως το καταλαβαίνουν όλοι πια, και όλοι μας, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή βλέπω συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, αντιδημάρχους, τους συναδέλφους και συνεργάτες περιφερειακούς συμβούλους, τους αυριανούς περιφερειακούς συμβούλους που βλέπω εδώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόμαστε όλοι ωριμότεροι. Μαθαίνουμε από λάθη και διάφορες παθογένειες και μαθαίνουμε να το κάνουμε καλύτερα. Μέσα από 30 εκατομμύρια ευρώ της χωρικής επένδυσης κατά κόλλου Αρχαίας Ολυμπίας, που απέφερε πολλά και σημαντικά έργα,
όπως η αστική ανάπλαση για το κέντρο του πύργου, την αποκατάσταση του Μουσείου των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων ή την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής κατά κόλου πύργου και αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και μέσα από έργα όπως η ανάπλαση των παλαιών αποθηκών του ΑΣΟ, η διαμόρφωση και χρήση του πάρκου Ξυστρή που μας φιλοξενεί σήμερα, η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και άλλων κτηρίων όπως είναι τα νοσοκομεία του πύργου και της Αμαλιάδας. Αναφέρθηκα σε μερικά. Και πάλι όμως, και επιμένω, το ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο έργα, αναπλάσεις και αποκαταστάσεις. Πάμε στην ουσία, γιατί πίσω από τα νούμερα βρίσκονται συμπολίτες μας, βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, βρίσκεται η ζωή μας. Τι άλλο λοιπόν είναι το ΕΣΠΑ? ΕΣΠΑ είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και το δικαίωμά του σε μια καλύτερη, πιο ασφαλή και πιο ποιοτική ζωή. Μέσα από το ΕΣΠΑ, εδώ στην Ηλία, χρηματοδοτήθηκε με 6,4 εκατομμύρια ευρώ η ίδρυση και λειτουργία 12 δομών για την ενεργητική ένταξη και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους τους συμπολίτες μας. Άνθρωποι που είχαν ανάγκη, άνθρωποι που χρειαζόντουσαν το χέρι της πολιτείας και το χέρι αλληλεγγύης και βοήθειας, το βρήκαν μέσα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, μέσα από τις δράσεις και τις συνεργασίες όλων των φορέων, μέσα από τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος μέσω του ΕΣΠΑ και φυσικά μέσω όλων όσων δούλεψαν για να οριμάσει και για να πραγματοποιηθεί. Και βέβαια, πέραν αυτών, το ΕΣΠΑ είναι και παραγωγική δύναμη. Επ' αυτού θα αναφέρω ένα ακόμα νούμερο. 1.339 επενδύσεις στην Ηλία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με ένα ποσό που φτάνει τα 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι νούμερα, είναι οι ζωές μας, ξαναλέω. Η Ηλία λοιπόν, μέσα από όλα αυτά, συμπληρωματικά σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν και θα αναλύσω μετά, ξαναβρίσκει τον παραγωγικό της βηματισμό. Όμως, ακόμα πιο σημαντικό για μένα, αυτό που θεωρώ ίσως από τις πιο κορυφαίες στιγμές, όχι μόνο του ΕΣΠΑ, αλλά και ολόκληρης της μέχρι σήμερα θητείας μας, είναι κάτι άλλο. Είναι η Ολυμπιακή Γη. Είναι η Ηλία, μέσω της αρχαίας Ολυμπίας, που έγινε προμετωπίδα της εξωστρέφειας και της τουριστικής προβολής όλης της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτό βοηθήθηκε μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από την τουριστική προβολή που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας. Ήταν δίκαιο λοιπόν και έγινε πράξη που έλεγε και ένα παλιότερο πολιτικό σύνθημα. Μόνο που για μας η σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με το πιο ισχυρό μπραντ που έχει η περιφέρειά μας δεν ήταν απλά ένα σύνθημα, αλλά μια μεγάλη αναγκαιότητα και ταυτόχρονα μια μεγάλη δυνατότητα που έπρεπε να αξιοποιήσουμε και πρέπει να την αξιοποιήσουμε ακόμα παραπέρα. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί είμαστε στην αρχή της νέας προγραμματικής περίοδου. Νέοι πόροι μας περιμένουν, νέες στρατηγικές μας περιμένουν, νέες ευκαιρίες που θα τις χρησιμοποιήσουμε ακόμα πιο έμπειροι. Και το κάνουμε. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι η Ηλία βρίσκει όλα εκείνα τα στοιχεία που ουραγώ μέσα από συνεργασίες μπορούν και πρέπει να την κάνουν πρωταγωνίστρια. Αξιοποιήσαμε λοιπόν κάθε δυνατότητα που μας προσέφερε το ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση αυτή. Ενώ δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε όλα, εντούτοις μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι παλέψαμε για όλα και καταφέραμε πολλά. Γι' αυτό, αν με ρωτήσετε να σας πω τι είναι το ΕΣΠΑ με μια λέξη, θα σας πω δύναμη. Δύναμη για τον τόπο, δύναμη για την κοινωνία. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση για να παραχωρήσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές, θέλω μόνο να ευχαριστήσω τη διαχειριστική μας αρχή, τα στελέχη της περιφέρειας, κυρίως και προεχόντως τους φίλους, τους εκπροσώπους του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους και τους φορείς της Ηλίας, επιμελητήρια, υγειονομικό σύστημα, όλους όσους συνεργαστήκαμε για να γίνουν όλα αυτά πράξη και να γίνουν και τα επόμενα. ΕΣΠΑ και έγινε λοιπόν στην Ηλία με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας συνδρομή, με τη δική σας προσπάθεια. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα και υποσχόμαστε ακόμα καλύτερη συνέχεια. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε το ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ και έγινε. Καλή συνέχεια.